Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα. Ευτυχισμένη κουζίνα. Μεγάλη στιγμή! Θα φτιάξω πίτα! Ναι, πίτα! Δεν συνηθίζω να φτιάχνω πίτα εδώ στην κουζίνα. Γιατί εντάξει, πίτα δεν είναι κάτι το οποίο κάνεις έτσι γρήγορα, εύκολα, οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι που μπορούμε να φτιάξουμε. Όλοι μπορούμε να φτιάξουμε. Κυρίως αν πάρουμε ένα έτοιμο φύλλο, θα φτιάξουμε μια πίτα. Είναι παιχνιδάκι. Και θα φτιάξουμε μια εκπληκτική πίτα. Μια γιαουρτόπιτα. Δεν το έχετε ξανακούσει, ε? Ναι. Θα είναι πίτα με γιαούρτι. Θα είναι έτσι κρεμώδες η γέννηση. Αλλά ουσιαστικά δεν θα είναι σαμπουγάτσα, θα είναι αλμυρή πίτα. Θα έχει και τυρί μέσα. Θα μπορούμε να τη φάμε σαν φαγητό. Τι υλικά έχουμε? Έχουμε 6 χωριάτικα φύλλα για πίτα. Αυτά που αγοράζουμε έτοιμα. Αν τώρα θέλουμε, μας έχει πιάσει έτσι το μεράκι μας στην κουζίνα και θέλουμε να ανοίξουμε φύλλο, είστε ελεύθεροι να το κάνετε. Αλλά όταν εγώ θέλω να φτιάξω έτσι μια γρήγορη πίτα, παίρνω αυτά τα έτοιμα φύλλα. Από εκεί και πέρα, έχω διάφορα τυριά, φέτα ελληνική, κεφαλοτήρι και κασέρι. Έτσι, τυριά γωνίες που μου έχουν περισσέψει, θα τα βάλω όλα μέσα. Έχω τώρα το γιαούρτι. Γιαούρτι στραγγιστό. Αλλά στραγγιστό είναι, αυτό ουσιαστικά είναι επιδόρπιο γιαούρτι. Τι σημαίνει επιδόρπιο γιαούρτι? Δεν είναι καθαρό γιαούρτι και αυτό δεν είναι κακό. Το επιδόρπιο γιαούρτι, επειδή έχει μέσα λίγο άμυλο, έχει λίγο σαν αλεύρι και έχει και ζελατίνη, που και ζελατίνη δεν είναι κακό πράγμα, το χρησιμοποιούμε στη ζαχαροπλαστική έτσι κι αλλιώς, είναι πιο πηχτό. Είναι πιο πηχτό. Ουσιαστικά αυτό έχει περίπου 20%, 19% στερεά. Που σημαίνει ότι σε συγκεκριμένη συνταγή είναι καλό. Γιατί δεν θέλουμε να είναι πάρα πολύ υγρή η γέμιση, θέλουμε να είναι έτσι πηχτή. Συνεπώς αυτό το γιαούρτι είναι ιδανικό γι' αυτό, είναι πιο πηχτό. Από εκεί και πέρα έχουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, κόκκινο γλυκό πιπέρι, πάπρικα, ένα αυγό για να λείψουμε από πάνω το φύλλο και φρέσκο δυόσμο. Και επειδή πάντα μου αρέσει οτιδήποτε συνταγή να φτιάχνω στην κουζίνα, να βάζω και ένα λαχανικό, να βάλω και λίγο φρέσκο λαχανικό, όσο περισσότερα χρώματα έχει η διατροφή μας, τόσο καλύτερα. Τι έχω εδώ? Μια κόκκινη πιπεριά. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάω φτιάχνοντας τη γέμιση. Μόλις φτιάξω τη γέμιση, θα απλώσω τα φύλλα στο ταψάκι, θα κλείσουμε και θα ψήσουμε. Έχω ένα μικρό ταψάκι. Ναι, δεν χρειάζεται να κάνουμε μια τεράστια πίτα. Αν είμαστε λίγα άτομα, φτιάχνουμε τόσο όσο θα φάμε. Ναι, θα μείνουν ένα-δύο κομμάτια να φάω αύριο, αλλά δεν θέλω να φτιάξω ένα τεράστιο ταψί. Θα το κάνω. Όπως κάνουν εκεί πέρα οι γιαγιάδες και μετά έχουν πάρα πολύ και σου λένε φάει κι άλλο, φάει κι άλλο. Τι, θα το πετάξουμε? Φτιάχνουμε τόσο όσο χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η φιλοσοφία της μαγειρικής οικονομίας. Ελληνικό γιαούρτι από 100% ελληνικό γάλα. Και όπως βλέπουμε είναι αρκετά πηκτό. Είναι πολύ πηκτό. Είναι πιο στραγγιστό από το στραγγιστό. Ωραία, τώρα εδώ μέσα θα βάλω και τα τυριά. Ουσιαστικά έχουμε μια γιαουρτοτυρόπιτα. Αλλά τη λέμε γιαουρτόπιτα επειδή αυτό είναι το ξεχωριστό συστατικό. Λοιπόν, διαλύω τη φέτα μέσα εδώ. Και τα κίτρινα τυριά θα τα τρίψουμε στον τρίφτη. Ένα είναι λίγο πιο σκληρό, ένα είναι λίγο πιο μαλακό. Αν σε έχει περισσέψει οποιοδήποτε κομματάκι τυρί, μπορείτε να το βάλετε μέσα. Λίγο αλατάκι, προσοχή, δεν θέλει πολύ, έτσι κι αλλιώς η φέτα είναι αλμυρή. Πιπεράκι, σκοτριμένο. Κόκκινο γλυκό πιπέρι. Αν σ' αρέσουν τα καυτερά, δεν χρειάζεται να το πω, βάζετε καυτερό πιπέρι. Λίγο ένα κουταλάκι. 2 κουταλιές ελαιόλαδο, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Το τυρί και το γιαούρτι έχουν τα λιπαρά τους. Και τώρα θα κόψω μέσα να βάλω και την πιπεριά. Είπαμε να βάλουμε μέσα και κάποιο λαχανικό. Να και λίγο ωραίο χρώμα στη γέμιση και φυσικά βιταμίνη. Ωραία, λίγο και το δυόσμο να μυρίσει. Όλα τα υλικά εδώ μέσα, ήρθε η ώρα να ανακατέψουμε καλά. Ωραία, λοιπόν, αυτό εδώ είναι έτοιμο. Έτοιμη η γέμιση και θα σας πω τώρα ένα μυστικό.
αυτό όπως είναι τρώγεται και έτσι. Μπορείς να το σερβίρεις πάνω σε ψωμάκι, μπορείς να βάλεις μέσα κανένα κριτσίνι με λαχανικά. Είναι ένα ωραίο dip με τυρί και γιαούρτι. Αλλά εμείς δεν θα μείνουμε εκεί, θα φτιάξουμε πίτα. Και όπως είπαμε, δεν χρειάζεται το υπερτεράστιο ταψί. Να, μια σωστή λογική ποσότητα. Για μένα που μένω μόνος μου, είναι ό,τι πρέπει. Ουσιαστικά, αυτό εδώ ταψάκι καλύπτεται με μισό φύλλο. Είναι σαν να έχω 12 φύλλα εδώ. Άρα θα τα κόψω στη μέση. Λοιπόν, βάζω το πρώτο φύλλο κάτω-κάτω. Τώρα, ανάμεσα σε κάθε φύλλο βάζουμε λίγο λάδι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να δημιουργηθεί μια πολύ λεπτή κρούστα με αέρα εκεί ανάμεσα και να γίνει τραγανό το φύλλο. Αν δεν βάλουμε λάδι, το ένα με το άλλο φύλλο θα υπερκολλήσουν και δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το χρατσανιστό που μας αρέσει στην πίτα. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω 6 φύλλα κάτω για να έχω καλή βάση, 2 φύλλα ανάμεσα και 4 φύλλα από πάνω. Θέλουμε καλή βάση γιατί η γέμιση είναι αρκετά υγρή, δεν θέλουμε να διαλυθεί, να λιώσει. Ωραία, και τώρα βάζουμε μέσα γέμιση. Ωραία, και τώρα από πάνω τα 4 τελευταία φύλλα. Τα βάζουμε ένα-ένα για να βάλουμε λίγο λαδάκι ανάμεσα να μην κολλήσουν. Και το τελευταίο φύλλο. Τώρα διπλώνουμε εδώ τις άκρες. Και από πάνω θα πασαλείψω λίγο αυγό για να ροδοκοκκινήσει. Τρυπάμε λίγο με ένα πιρουνάκι να μην φουσκώσει και σκάσει. Και τώρα αυτό είναι έτοιμο να μπει για ψήσιμο για μισή ώρα στους 200 βαθμούς. Αυτό θα ψηθεί και θα γίνει υπέροχο. Τώρα, αυτό εδώ που περίσεψε, όπως είπαμε, δεν το πετάμε. Μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο και να το φάμε ή και πάνω σε σαλάτα ή μαζί με ψωμί μέσα σε σάντουιτς. Είναι από μόνο του ένα υπέροχο σνακ. Ωραία, λοιπόν, αφήνω αυτό εδώ και αυτό πάει στο φούρνο. Σε προθερμασμένο φούρνο, 190 με 200 βαθμούς για μισή ώρα. Παίζει να είναι και η καλύτερη πίτα που έφτιαξα ποτέ. Μοσχομυρίσαμε. Λοιπόν, τέλεια. Wow. Κάνει κρουστίτσα, χρωματάκι, καταπληκτική και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να μπορούσατε να τη μυρίσετε. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα τι κάνουμε. Μπορεί να την κόψουμε είτε σε 8 κομμάτια για να πιο μικρά, είτε σε 6 μεγάλα έτσι κανονικές μερίδες κομμάτια. Υπέροχη, φαίνονται και οι πιπερίτσες, είναι ωραία, αρκετά κρεμώδες μέσα, να το τυρί έχει λιώσει, καταπληκτική. Και φυσικά κρατσανιστή, ωραίο το φύλλο παραδοσιακό, νομίζω ότι πρέπει να τη φτιάξετε, να το δοκιμάσετε κι εσείς, να είστε καλά, φτιάξτε ωραία γιαουρτόπιτα. Ευτυχισμένη κουζίνα, ευτυχισμένη κουζίνα, ευτυχισμένη κουζίνα, ευτυχισμένη κουζίνα.